Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ιστορική συνοικία της Καλογρέζας για να στείλουμε μήνυμα της αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές της 9ης του Ιούνιου. Στην Καλογρέζα της προσφυγιάς και της αντίστασης, των απεργιών μέσα στην ναζιστική κατοχή, των ανθρακορίχων και των κλωστοϊφαντουργών, του μπλόκου όπου 22 παλικάρια, όλοι μέλη της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ, πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Λευτεριάς. Εδώ λοιπόν το ΚΚΕ έχει ισχυρούς δεσμούς με το λαό της περιοχής. Δεσμούς διαμορφωμένους με αγώνες, μάχες, αλληλεγγύη, λαϊκή αυτενέργεια εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα λέγαμε έναν ολόκληρο αιώνα, μιας και συμπληρώθηκαν και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ιωνίας. Μάλιστα, ενημερωθήκαμε πως ο Δήμος έχει την πρόθεση να φτιάξει, λέει, άγαλμα του πλαστήρα για να τιμήσει την ίδρυση της Νέας Ιωνίας. Όχι, τη Νέα Ιωνία δεν την ίδρυσε ο πλαστήρας. Αυτή η λαϊκή συνοικία δεν την ίδρυσε ο πλαστήρας της Ουκρανικής εκστρατείας το 19 ενάντια στη νεοσύστατη τότε σοβιετική εξουσία στη Ρωσία, ο πλαστήρας της ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, του εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα. Αυτή τη λαϊκή συνοικία των αγωνιστών δεν την ίδρυσε ο πλαστήρας της εκτέλεσης του ήρωα κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη. Τη Νέα Ιωνία την ίδρυσαν, την έκτισαν και την ανέπτυξαν με το αίμα τους, με τον ιδρώτα τους, οι πρόσφυγες, οι εργάτες, ο λαός αυτής της πόλης. Γι' αυτό και τους προειδοποιούμε οι απαράδεκτες αυτές σκέψεις τους να μείνουν μόνο σκέψεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ έχει εδώ στην Καλογρέζα ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά του σε όλη την Αττική. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο λαός της περιοχής γνωρίζει καλά τους κομμουνιστές, τους βλέπει δίπλα του να παλεύουν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Ξέρει πως χάρη σε αυτούς τους αγώνες πετύχαμε ό,τι πετύχαμε. Έτσι, για παράδειγμα, φτιάχτηκε το 5ο Λύκειο στην Ανατολία. Έτσι, πριν λίγα χρόνια, αποτράπηκε η μεταφορά του στόλου των απορριμματοφόρων μια ανάσα από σχολιά της περιοχής. Έτσι έχουν διασωθεί οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι, όπως το Πανετόλιο, από τα διάφορα κοράκια. Ο λαός της περιοχής ξέρει πολύ καλά πως μόνο οι κομμουνιστές παλεύουν, αναδεικνύουν από ποια θέση, από ποιο βήμα διαθέτουν τα πολύ οξυμένα προβλήματα της περιοχής, όπως ότι ολόκληρη περιοχή της Καλογρέζας και της Αλσούπολης εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει παιδικό σταθμό, ότι τα σχολιά είναι χωρίς ουσιαστική συντήρηση, τόσο που φτάνουν να σκάνε τα καλοριφέρ μέσα στο μάθημα, όπως έγινε στο 6ο γυμνάσιο, να πλημμυρίζουν τα προάβλια στην πρώτη βροχή, παιδιά νηπιαγωγείου του Περισσού να κάνουν ταξίδι Περισσός Αλσούπολη εδώ και 5 χρόνια για να μάθουν γράμματα. Ότι δεν υπάρχει μονάδα δημόσιας υγείας σε όλη την περιοχή, ούτε για δείγμα πλέον. Ότι οι αθλητικοί χώροι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, ενώ η ανάπλαση της πλατείας Αναπήρων θυμίζει το γνωστό γεφύρι της Σάρτας. Ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τους κατοίκους, τους καταστηματάρχες, την νεολαία. Και για όλα αυτά το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές και φυσικά μαζί με άλλους αγωνιστές παλεύουμε
για να δοθούν λύσεις. Όλα αυτά βέβαια έρχονται να προστεθούν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και βασανίζουν, όπως είναι φυσικό, πρώτα απ' όλα τις εργατικές λαϊκές οικογένειες που ζουν σε αυτές εδώ τις γειτονιές. Ποια οικογένεια δεν βασανίζεται από την τεράστια ακρίβεια που ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα, όχι μόνο γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν, που δεν φτάνουν, παραμένουν πολύ πίσω και από τα προ-κρίσης επίπεδα, αλλά και γιατί οι άδικοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι στην ενέργεια, έχουν φτάσει τα πάντα στο Θεό. Ας κάνουν, τους λέμε και από εδώ το ελάχιστο, ας καταργήσουν αυτούς τους άδικους φόρους. Ούτε αυτό δεν κάνουν, γιατί θέλουν τα ταμεία γεμάτα με υπερπλεονάσματα για να ταΐζουν συνεχώς με ζεστό χρήμα τους μεγάλους ομίλους. Ποια οικογένεια δεν αγανακτεί για τη συνεχιζόμενη εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας που έχει το θράσος ο Μητσοτάκης να την ονομάζει και ως αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι μόνοι που αναβαθμίζονται είναι τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας που κάνουν, όπως όλοι ξέρουμε, χρυσές δουλειές. Το ίδιο με την παιδεία, τη μόρφωση των παιδιών μας, που ενώ εμείς κάνουμε θυσίες για να σπουδάσουν τα παιδιά, αυτοί βάζουν στα πτυχία τα ρήφα. Ποια οικογένεια και εδώ στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία, δεν ανησυχεί για τις εξελίξεις όσον αφορά τους δύο πολέμους που μένονται στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, όπου η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων είναι βουτυγμένη μέχρι το λαιμό. Ποια οικογένεια δεν εξοργίζεται με τη συνεχιζόμενη εδώ και 7 μήνες γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, που ακόμα και τώρα, σήμερα, μιλάει για το δίθεν δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ποιου αυτοάμυνα? Του κατακτητή, του δολοφόνου? Και βέβαια, πίσω από όλα αυτά που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια, βρίσκεται η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνηση, όπως πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Και όταν τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υλοποιούν την πολιτική της ως κυβέρνηση, γιατί δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση, τη στηρίζουν και την νομιμοποιούν ως αντιπολίτευση, όταν είναι δηλαδή στην αντιπολίτευση. Όλοι τους, άλλωστε όλοι τους σε μεγάλο ποσοστό, ψηφίζουν όλα αυτά τα μέτρα στο Ευρωκοινοβούλιο και έρχονται μετά εδώ για να γίνουν νόμοι του κράτους και να εφαρμοστούν. Και αυτή η αλυσίδα που δένει τη ζωή και τα δικαιώματά μας ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξει σε κάθε χώρα κράτος μέλος και στην Ελλάδα. Αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιηθεί, γιατί το κρίσιμο είναι να δει ο καθένας και η καθεμιά ότι αυτή την αλυσίδα την κρατούν όλοι τους, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλα τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, είμαστε πια στην τελική ευθεία, 20 και κάτι μέρες απομένουν μέχρι την κάλπη της 9ης του Ιούνιου. Έχουμε λοιπόν να συνεχίσουμε, έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία του κόμματός μας, που έχει καταγραφεί και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, και στις βουλευτικές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά και στις ίδιες τις εκλογικές διεργασίες και διαδικασίες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, ευρύτερα του λαϊκού κινήματος, ιδιαίτερα του φοιτητικού κινήματος, όλα τα τελευταία χρόνια. Να επιβεβαιώσουμε
ότι στη χώρα μας υπάρχει, σταθεροποιείται και δυναμώνει ένα σημαντικό ρεύμα αμφισβήτησης και εναντίωση στην κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης των άλλων κομμάτων. Σε αυτές τις εκλογές έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ένα γερό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη κόψουμε τη φόρα, να το σκέφτεται 2 και 3 φορές η Νέα Δημοκρατία πριν φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα που σχεδιάζει να φέρει και μετά τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και προσπαθεί να απειλήσει το λαό μας ο κύριος Μητσοτάκης με το «ψηφίστε με», για να συνεχίσω με μεγαλύτερη ορμή, λέει, τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις του δηλαδή. Φανταστείτε τι ετοιμάζει για τον ελληνικό λαό. Έχουμε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ακυρώσουμε τα σχέδια αναβίωσης των διαφόρων αυταπατών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ επίσης, της Νέας Αριστεράς τώρα, της Πλεύσης, που τόσο έχουν στοιχήσει στον ελληνικό λαό περί δήθεν μιας φιλολαϊκής, αξιοκρατικής, δίκαιης διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος που βασίζεται στην εκμετάλλευση, στην αδικία, χωρίς να αλλάζουν ριζικά τα πράγματα. Και εδώ, στη Νέα Ιωνία, όλοι όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί άνθρωποι, έχουν πικρή πείρα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά και από όσους προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω τώρα, όπως είναι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Υπάρχει όμως και θετική πείρα, και αυτή πρέπει να την κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Πείρα που λέει πως όταν όλοι εμείς συναντιόμαστε στον αγώνα, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά, ακόμα και να φέρουμε τελικά τα πάνω κάτω. Στις εκλογές έχουμε επίσης τη δυνατότητα να βάλουμε φραγμό στις δυνάμεις του σκοταδισμού, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, του αντικομουνισμού, του φασισμού, που επιδιώκουν τώρα μάλιστα να εμφανιστούν και ως δήθεν αντισυστημικοί, ενώ είναι τα καλύτερα τσιράκια του συστήματος αυτοί και το έχουν αποδείξει ξανά και ξανά. Να μπορούμε να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο περισσότερους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ που θα σπάνε την ομοφωνία όλων των άλλων και θα τους χαλάνε αυτή τη σούπα της αντιλαϊκής συνένεσης. Γιατί μόνο οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια αποκαλύπτουν σταθερά όσα αντιλαϊκά σχεδιάζονται εκεί στις Βρυξέλλες. Τα καταψήφιζαν, έφερναν και εκεί μέσα τη φωνή και τα αιτήματα της διεκδικήσεις των πολλών των εργαζομένων. Και έτσι θα συνεχίσουν να κάνουν. Και φυσικά θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτών των αγώνων που ήταν το προηγούμενο διάστημα η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και όχι φυσικά η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας ή ο Βελόπουλος. Προσέξτε όμως, το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα παραπάνω δεν είναι κάτι αφηρημένο, ούτε πρόκειται να συμβεί αυτόματα και από μόνο του. Είναι στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς από μας, ή πιο σωστά είναι στο χέρι του καθενός που θα βρεθεί στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Εμείς με τον αγώνα που θα δώσουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, όσες δηλαδή απομένουν, με το ψηφοδέλτιο στο χέρι θα το κάνουμε πράξη. Είναι στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς που αγανακτεί από αυτή τη σημερινή κατάσταση και που ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας, βλέπει όμως ότι απέναντι στα σχέδιά τους αυτά στέκεται μόνο το ΚΚΕ. Και αυτή η αγανάκτηση
πρέπει να εκφραστεί και να εκφραστεί και με συμμετοχή στις εκλογές, στις κάλπες της 9ης Ιουνίου και με ψήφο μόνο στο ΚΚΕ. Γιατί να ξέρετε πως την αποχή οι κυβερνώντες και οι παπαγάλοι τους θα την ερμηνεύσουν και θα τη χρωματίσουν όπως τους βολεύει αυτούς. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το μόνο που δεν μπορεί να παρεμηνευτεί από κανέναν είναι η ψήφος στο ΚΚΕ με τις κρυστάλλινες θέσεις του, με τη μαχητική δράση του. Πάμε λοιπόν να τα καταφέρουμε για να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η έκπληξη αυτών των εκλογών και να είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός μας. Κουκουέ δυνατό εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που τελικά ανατρέπονται στους δρόμους, δηλαδή του αγώνα. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε δυναμικά μπροστά με πολύ περισσότερους ψήφους και εδώ στη Νέα Ιωνία, παντού σε όλη την Ελλάδα, με πιο ψηλά ποσοστά. Τις 20 μέρες που απομένουν να μην αφήσουμε κανένα σπίτι σε καμιά γειτονιά. Με το ψηφοδέλτιο του Κουκουέ στο χέρι για νέες νίκες. Γεια σας.